Καλησπέρα σας. Είμαστε με το Lab of Fish Fee. Γεια σου Κώστα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Καταρχάς, συγγνώμη που σε βάλαμε να ντυθείς, έτσι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είμαι άνθρωπος που δούλευα μια ζωή από το σπίτι και πολύ νωρίς αυτή την κατάσταση του δουλεύουμε από το σπίτι έμαθα ότι για να δουλέψεις πρέπει να το αντιμετωπίσεις σαν να πηγαίνεις κάπου. Πρέπει, ξέρεις, να σηκωθείς, να ντυθείς, να βάλεις ρούχα σαν να βγαίνεις από το σπίτι και να πηγαίνεις στη δουλειά. Το να δουλεύεις με πιτζάμες κάποια στιγμή κλωτσάει λίγο. Σε βάζεις ένα mood ότι α, δεν δουλεύουμε, πιτζάμες είναι. Οπότε ναι, και τώρα εν μέσω καραντίνας και COVID είμαι πάντα full ντυμένος. Εκτός από φοράω κάτι παντόφλες. Αυτή είναι η μονή διαφορά. Έχω αυτές. Χάλασαν οι παντόφλες μου και έχω αυτές τις παντόφλες ξενοδοχείου, ξέρεις, αυτές τις μισής χρήσης παντόφλες, οι οποίες είναι με ένα λεπτό χαρτονάκι κάτω που πατάς 6 φορές κάπου και απλά διαλύεται η παντόφλα. Και τις έχω τώρα 2 εβδομάδες και τους συμπεριφέρομαι πολύ καλά για να κρατήσουν άλλους 3 μήνες. Μακά, 3 μήνες πολύ, έχεις βάλει ψηλά το στόχο. Δεν ξέρω. Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω. Ποιο είναι το πιο συχνό μήνυμα που στέλνεις στο 13-13 για να βγεις έξω από το σπίτι? Ξέρεις τι, έχω μπερδέψει όλα τα νούμερα πλέον. Δηλαδή, τον πρώτο καιρό απλά γκούγκλαρα για να βρω κάποιο site να γράφει τα νούμερα, ποια είναι τα σωστά. Αν δεν κάνω λάθος, το 6 δεν είναι αυτό που βγαίνεις απλά για μια βόλτα. Εντάξει, βγαίνεις για να τρέξεις, για να αθληθείς. Okay. Όχι, εντάξει, ναι, εγώ δεν θα βγω για να αθληθώ. Ή τέλος πάντων, εντάξει, και το περπάτημα μια άθληση, να το πάρουμε έτσι. Ναι, το πιο συχνό είναι να βγω με τα παιδιά μου. Έχω 2 παιδιά. Να κάνουμε σαν φυλακόδι, ξέρεις, το τετράγωνο λίγο. Να κουνηθούμε λίγο, γιατί είναι και σχετικά μικρά παιδιά. Οπότε η ενέργειά τους είναι έτοιμη να εκραγεί, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι σαν ένας πυρηνικός αντιδραστήρας που έχει σπάσει και τον βλέπεις έτοιμο να εκραγεί, δηλαδή, να πηδάνε πάνω σε πράγματα, να γρατζουνάνε τείχους. Είναι σαν σκυλί, πρέπει να το βγάλεις έξω γρήγορα. Ακούω από τους γείτονες. Έχουν οι γείτονές μου δίπλα, ξέρεις, γίνεται χαμός. Αλλά ναι, είναι ζόρι. Αν κάποιος κοιτάξει δηλαδή το κινητό σου και δίπλο 666, τι συμπέρασμα θα βγάλει? Θα βγάλει ένα συμπέρασμα ότι είμαι πολύ αθλητικός τύπος. Θα περιμένει να με δει φέτες, ξέρω εγώ, να πάει να μου κάνει μια επίσκεψη και να είμαι ripped τελείως εδώ, όλα μπούτια πράγματα. Και μετά θα με δει και θα καταλάβει ότι, ξέρω εγώ, μάλλον έβαζα λάθος νούμερο. Δεν ξέρω. Άρα, άμα βγαίνει με τα παιδιά σου έξω, δεν σε έχει ελέγξει ποτέ αστυνομικός, να φανταστώ. Δεν με έχουν ελέγξει. Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν με έχει ελέγξει ποτέ. Σε έχει ελέγξει εσένα ποτέ αστυνομικός? Όχι. Είναι μάλλον σαν το, ξέρεις, το μύθο του δακτύλιου. Ότι, ξέρεις, μήπως είναι κάποιο urban legend ότι υπάρχει κάποιος και ελέγχει. Μήπως τελικά δεν υπάρχει κανείς. Αλλά δεν πάω και πολύ μακριά. Κατάλαβες. Δηλαδή βγαίνω, περπατάω λίγο το τετράγωνο, λίγο την περιοχή και ξαναγυρνάω. Οπότε δεν ξέρω. Δεν πετυχαίνω και πάρα πολύ αστυνομία. Γενικά δεν σε έχει ελέγξει ποτέ αστυνομία. Μου κάνει εντύπωση. Εμένα. Ναι. Άπειρες φορές. Αλήθεια. Ναι. Πρέπει να μου πεις ότι όχι ποτέ. Κοίτα, στο αεροδρόμιο με ελέγχουν κάθε φορά. Ωραία. Κάθε φορά. Για να καταλάβεις, το τελευταίο περιστατικό στο αεροδρόμιο, το οποίο μου έχει μείνει, είναι ότι πήγα στον έλεγχο. Οι άνθρωποι που ήταν εκεί, οι αστυνόμοι, τέλος πάντων, ή οι σεκιουριτάδες, δεν ξέρω τι είναι, είχαν δει κάποιο βίντεο μου που έλεγα ότι στα αεροδρόμια πάντα με σταματάνε και πάντα νομίζουν ότι είμαι τρομοκράτης και μου λένε ο Φυσφής, που πάντα σε λένε τρομοκράτη, γελάμε και μετά μου λέει τυχαίος έλεγχος και γελάω σε φάση καλό αστείο παιδιά και μου λέει όχι, σας έχουμε διαλέξει για τυχαίο έλεγχο. Οπότε ναι, με ελέγξανε και αυτοί, αλλά ναι, γενικά στα αεροδρόμια είμαι ο τυχαίος έλεγχος, δηλαδή δεν τι να σου πω, 2 στις 3 φορές θα με σταματήσουν σίγουρα για κάποιο έλεγχο. Βγάζει και παπούτσια και τα σχετικά. Παπούτσια, ζώνες, ανοίγω τσάντες. Ευτυχώς δεν μου έχουν βάλει δάχτυλο ακόμα. Αυτό το έχω γλιτώσει. Ευτυχώς. Αυτό ακόμα δεν έχει γίνει. Αλλά ναι, ναι, με σταματάνε, ναι. Αρκετές φορές. Ωραία, τώρα θα αρχίσουμε να ξαναπάμε σε αεροδρόμιο. Οπότε... Ναι, ειδικά παλιότερα είχα και αρκετά πιο πολύ μούση. Οπότε φαντάσου αυτό το μαλλί με μούση και ήμουνα τζιχάντ βαμμένο. Ειδικά εξωτερικό. Θέλω να σου πω λίγο για την κατάσταση τώρα για τον κορονοϊό.
Αν, δηλαδή, πιστεύεις ότι αν έπρεπε να φτιάξεις εσύ μια θεωρία συνωμοσίας για το πώς δημιουργήθηκε ο κορονοϊός, πώς εξαπλώθηκε αυτή, πώς έγινε αυτή η πανδημία, πώς, τι θα έφτιαχνες, ας πούμε, τι θα έλεγες. Θέλω όμως εξωφρενική, ξέρεις. Εξωφρενική είναι ότι για μένα η πιο εξωφρενική θεωρία συνωμοσίας είναι ότι όλο αυτό το έχει προκαλέσει η εφαρμογή TikTok, η οποία δεν πήγαινε καθόλου καλά και δεν είχε πιάσει ακόμα. Είχε πιάσει ένα δημογραφικό νέων και ήθελε λίγο μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους, οπότε οργάνωσε αυτό που ήξεραν ότι θα μας κλείσει σε καραντίνα στο σπίτι και κάποια στιγμή θα λαλήσουν και οι ενήλικες και θα αρχίσουν να ανεβάζουν βιντεάκια και να φτιάχνουν λογαριασμούς στο TikTok. Και έπιασε ξεκάθαρα, ναι. Δηλαδή είναι πιάσει 100%. Βλέπεις ανθρώπους ενήλικες, σοβαρούς ανθρώπους τώρα, έτσι, με δουλειές, με οικογένειες, και μπαίνουν στο TikTok και βγάζουν βίντεο και λες, καλά, σοβαρά δεν ντρέπεσαι λίγο, δηλαδή δεν ντρέπεσαι κανονικά με αυτά που κάνεις, δηλαδή πόσο χρονών είσαι, τι κάνεις, είναι σαν, δεν ξέρω, είναι λίγο σαν τους θείους από την, ξέρεις, που λένε θα κάτσω με την νεολαία, είναι λίγο σαν αυτό το μπαμπά παππού που πάει και χορεύει στο dance floor, στο γάμο και αυτό, τι κάνεις εδώ πέρα. Ή τον μεγάλο σε ηλικία τύπο που πάντα βλέπαμε στα κλαμπ. Τον θυμάσαι αυτόν που πάντα ήταν στην μπάρα. Ήταν ένας τύπος, ναι. Ήταν μόνος. Ναι. Αλλά τι κάνει αυτό πέρα. Ένα πουκάμισο, ξέρεις, ναι. Πουκάμισο. Αυτό, ναι. Και λέγεις, αν δεν είναι ο ιδιοκτήτης του κλαμπ, είναι απλά ανώμαλος. Εντάξει, παίζει τώρα αυτός, δεν είναι μικρότερος από εμάς, έτσι. Δεν ήταν μικρότερος από ότι είμαστε εμείς τώρα. Ξεκάθαρα, αλλά εμείς δεν πάμε σε κλαμπ, οπότε μια χαρά. Έτσι νιώθω λίγο με τους ανθρώπους στο TikTok, ότι τι κάνουν αυτοί εκεί μέσα, ποιος τους έβαλε, γιατί τα κάνουν αυτά. Άρα ναι, η θεωρία συνωμοσίας μου είναι ότι όλο αυτό το έχει οργανώσει το TikTok, γι' αυτό δεν είναι και τυχαίο ότι δεν προσβάλλει ο ιός τόσο πολύ τους νέους, γιατί τους νέους τους είχαν ήδη στο δημογραφικό και φτιάξανε έναν ιό που να προσβάλλει τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Πάντω φτιάχνει θεωρίε συνωμοσία πολύ εύκολα, έτσι. Δηλαδή είναι κουβέντα σου. Φοβερό, α πούμε. Δεν ξέρω. Έχω αυτό με τι θεωρίε συνωμοσία που δεν τι πιστεύω καθόλου, αλλά ταυτόχρονα μ' αρέσει πάρα πολύ να βλέπω ντοκιμαντέρ με θεωρίε συνωμοσία. Μ' αρέσει για αυτή τη μία ώρα να μπαίνω μέσα σε αυτό το ντοκιμαντέρ, να τα πιστεύω όλα, να τελειώνει και να λέω ναι, ρε, έτσι έγινε. Ναι, ρε, οι δίδυμοι πύργοι του ρίξανε οι Αμερικάνοι. Και μετά να τελειώνει και να λέω εντάξει, προφανώς όχι. Δηλαδή το βλέπω λίγο σαν entertainment, όχι σαν άποψη ή σαν πιστεύω, κατάλαβες. Και για τις ενέσεις χλωρίνης, τι είσαι να πεις. Τι έχει γίνει με αυτό, για πες μου, τι ενέσεις χλωρίνης, τι μισεύει. Δεν το είχε πει ακριβώς έτσι, αλλά έχει κάνει κάτι δηλώσεις ο Τραμπ που έλεγε ότι πολύ πιθανόν η χλωρίνη ή ένα παράγοντα τη χλωρίνη, δεν είμαι σίγουρο τώρα. Κάτι που δημιουργεί τη χλωρίνη, τέλο πάντων, νομίζω ότι πώ είναι αυτέ οι ουσίε, ότι αν την πάρει με ένταση, μπορεί να κάνει καλό να αντιμετωπίσει τον κορονοϊό. Κάπω έτσι. Ενδοφλέβια χλωρίνη. Όσο τα έλεγε, ξέρει αυτά, όσο τα έλεγε, ήταν δίπλα μια γιατρό και τον κοίταζε. Και ήταν. Τι λέει τώρα. Πώ να του πω όχι, ξέρω εγώ. Ήταν... Έκλειγε μέσα τη, δηλαδή φαινόταν. Μου θυμίζει λίγο στρατό, δεν ξέρω αν το είδε αυτό που στο στρατό, α πούμε. Η χλωρίνη ήταν το βασικό, ξέρεις, πιο σημαντικό και από το όπλο ήταν η χλωρίνη. Δηλαδή. Αραιωμένη, θυμάσαι. Ήταν αραιωμένη. Ναι. Το νερό. Ναι, που σου λέγανε Sky επιθεώρηση και αυτά και ανοίγανε ντουλάπες με χλωρίνη και απλά μοιράζανε χλωρίνη. Λες και ξέρεις, θα σκάσεις στο μέτωπο με τη χλωρίνη να καθαρίσεις τα πάντα, ας πούμε. Και θυμίζει λίγο και αυτό το χαρακτήρα από το... την ταινία το My Big Fat Greek Wedding, τον πατέρα που ήταν με το. Τι ήταν, Windex, δεν ξέρω τι ήταν. Το θυμάσαι. Που σε όλα έλεγε Put some Windex. Που ήταν σαν κάποιο Άζαξ, ξέρω εγώ. Ο τύπος όπου και να ήταν, απλά κυκλοφορούσε με το Windex και έριχνε στα πάντα και είχε, ξέρω εγώ, μια αλλεργία ο τύπος και του ρίχνε Windex. Κοίτα, με τον Τραμπ δεν ξέρει τι. Δηλαδή είναι ένα σουρεάλ πράγμα το οποίο είναι αυτό το reality stranger than fiction, το άμα ζητούσε κάποιον να γράψει κάποιο αντίστοιχο πράγμα, δεν θα μπορούσε ποτέ να πάει το μυαλό του σε κάτι τόσο τραβηγμένο όσο ο Τραμπ. Δεν μπορείς να, δηλαδή, δεν βγάζει νόημα όλο αυτό το πράγμα με τον Τραμπ, κανένα.
Δεν μπορείς καν να το σατηρήσεις, δηλαδή. Απλά γελάς με αυτό. Δηλαδή, μου λες τώρα, ενέσεις χλωρίνη, τι αστεία να κάνω, τίποτα τα πει όλα, δηλαδή, είναι Τραμπ. Δηλαδή, είναι από τους τύπους που δεν μπορείς να σατηρήσεις, έτσι. Δεν μπορείς να πεις τίποτα. Ο Μπούς, ας πούμε, που είναι, ας το πούμε, το προηγούμενο παράδειγμα Αμερικάνου Προέδρου που όταν βγήκε η κομική... είχαν μια εύκολη οχταετία μπροστά τους, ας πούμε, και ανά πάσα στιγμή πετούσαν αστεία για τον Μπούς, γράφανε 40 αστεία τη μέρα για τον Μπούς. Αλλά ο Τραμπ δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, ο Τραμπ, ξέρεις, στα αστεία έχει το setup και το punchline, έχει την πληροφορία και το αστείο. Το setup του Τραμπ, δηλαδή ο Τραμπ είπε ότι κάνετε ενέσεις χλωρίνης, είναι από μόνο του και το punchline. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Τα έχει παντρέψει. Είναι ο μεγαλύτερος κωμικός που υπάρχει. Πράγμα. Ξέρεις, σκεφτόμουν κάτι εντελώς διαφορετικό. Σκεφτόμουν ότι είσαι και λίγο άτυχος. Γιατί πάνω που ξεκινήσατε αυτό με το Premise Club, κάνατε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Φτιάξετε ένα χώρο στον οποίο παίζετε μόνο θα τα πέτσι. Ανοίγει μόνο παρασκευές για αυτόν τον λόγο και τίποτα άλλο. Το τρέξατε για 3-4 μήνες. Κοίταξε, το τρέξαμε από... Ναι, κοίτα, εντάξει, το τρέξαμε σχεδόν για τη χρονιά. Το τρέξαμε Παρασκευές, Σάββατα και Κυριακές, κάποια Σάββατα και τις πιο πολλές Παρασκευές και Κυριακές της χρονιάς. Έκλεισε το Premise λόγω της κατάστασης περίπου ένα μήνα και κάτι πριν το προγραμματισμένο του φινάλε, που συνήθως στις θεατρικές παραστάσεις είναι τη βδομάδα πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Οπότε, ξέρεις, τα συμπεράσματα και, ας το πούμε, το στοίχημα, πες το όπως θες, αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε, το είδαμε να γίνεται σε ένα βαθμό. Λειτουργήσε. Ναι, λειτουργήσε, πήγε πολύ ωραία, ήταν γεμάτο τις πιο πολλές φορές, ο κόσμος πέρναγε καλά. Ήταν και μία αλλαγή, ξέρεις, γιατί στην Ελλάδα φτάσαμε σε ένα σημείο που το κοινό ακολουθούσε πλέον μονάδες. Ακολουθούσε, ξέρω εγώ, το Φυσφή, ακολουθούσε το Χατζηπαύλο, ακολουθούσε, ξέρω εγώ, το Βίρονα, το Μιχάλη. Δηλαδή, ακολουθούσε συγκεκριμένους κωμικούς. Και είναι μία νέα εκπαίδευση να τους πεις ότι τώρα πάμε σε ένα comedy club που παίζει μία mix παράσταση με 6 κωμικούς. Κάποιους θα τους ξέρεις, κάποιους δεν θα τους ξέρεις. Κάποιοι θα σ' αρέσουν, κάποιοι μπορεί να μην σ' αρέσουν και τόσο πολύ, αλλά έτσι είναι το comedy club. Και θέλει μια νέα εκπαίδευση αυτό το πράγμα, αλλά πήγε πολύ ωραία, το χαρήκαμε. Η μεγάλη ατυχία είναι αυτό που έχει έρθει από τότε. Δηλαδή δεν είναι μόνο για το Premise, είναι ότι ουσιαστικά η δουλειά μας έχει καταργηθεί. Ναι. Είμαστε άνεργοι επίσημα από τότε. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι και που δουλεύαν και στο Premise και όλοι οι καλλιτέχνες έχουν μείνει, ξέρεις, χωρίς το επίδομα της κυβέρνησης. Δεν προβλέπεται για καλλιτέχνες και τα λοιπά. Πώς το σχολιάζεις, δεν είναι λίγο άδικο? Τι λίγο δηλαδή? Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είναι και αυτό που λες. Δηλαδή, είναι σημαντικό να το πούμε και αυτό, ότι πολλές φορές, τις πιο πολλές φορές ο κόσμος βλέπει ένα καλλιτέχνη πάνω σε σκηνή ή βλέπει ένα θίαζο, βλέπει, ξέρω, 8 ηθοποιούς και παραπάνω. Αλλά όλο αυτό το πράγμα έχει από πίσω του πολύ κόσμο που δουλεύει. Είτε αυτός ο κόσμος είναι τεχνικοί, είτε είναι σκηνογράφοι, είτε είναι ενδυματολόγοι, είτε είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν στην πόρτα, στο μπαρ, που καθαρίζουν το χώρο. Δηλαδή, από έναν άνθρωπο που είναι η μικρότερη παράσταση, το stand-up comedy, ένας άνθρωπος πάνω στη σκηνή, η πυραμίδα από κάτω είναι μεγάλη. Υπάρχει πολλοί κόσμος εκτός από τους καλλιτέχνες που έχει μείνει χωρίς δουλειά και χωρίς προοπτική δουλειάς. Τώρα, όσο για το επίδομα, δεν ξέρω τι να σου πω. Κάποιοι συνάδελφοι το έχουν πάρει, εγώ δεν το έχω πάρει. Δεν ξέρω τι έχω κάνει λάθος. Δεν ξέρω γιατί μου ξηγείται έτσι η κυβέρνηση, ας πούμε. Κάποιοι ηθοποιοί το έχουν πάρει το επίδομα. Εγώ έχω κάνει τις αιτήσεις μου, δεν το έχω πάρει. Δεν ξέρω γιατί με κόβουν από αυτό το τεστ, έτσι, ας πούμε, ότι ίσως είναι επειδή στο παρελθόν είχα πει ότι δεν θεωρώ τον εαυτό μου καλλιτέχνη, μπορεί να πιάστηκαν από εκεί, ας πούμε. Το θυμούνται. Αυτό μάλλον το ακούσανε, κάναν την έρευνά τους, είπαν ο Φυσφής δεν θέλει τον εαυτό του καλλιτέχνη. Μην του δίνουμε λεφτά, αφού δεν το θεωρεί. Πληρώνονται αυτά. Και πώς φαντάζεσαι τώρα τις παραστάσεις όταν ξεκινήσουν πάλι? Δηλαδή, θέλω να πω, πώς πιστεύεις ότι θα είναι το κοινό, πώς θα είστε εσείς, και πρακτικά δηλαδή,
Πώς το έχεις πει στον άλλο σου, ας πούμε. Όλο αυτό το πράγμα με τον κορονοϊό είναι μια... Όλοι μας κάνουμε διαρκώς κάθε μέρα εικασίες για τα πάντα. Εικασίες για το πώς θα κυκλοφορήσουμε, πώς θα πάμε σε ένα καφέ, πώς θα πάμε στην παραλία, πώς θα πάμε στη δουλειά μας. Δηλαδή είναι όλο εικασίες. Κανείς δεν ξέρει στην ουσία τι θα γίνει. Το μόνο που έχω σκεφτεί εγώ είναι ίσως το παράδειγμα των κινηματογράφων, δηλαδή αυτό που συζητιέται ότι ένας χώρος π.χ. με 100 θέσεις θα λειτουργήσει με το 40% της πληρότητάς του, άρα αντί για 100 άτομα θα βάλεις μέσα 40 με αποστάσεις ανάμεσα. Ίσως αυτό είναι, ας το πούμε... Και όλοι με μάσκες από κάτω, δεν ξέρεις, κάναν γελάνε, ας πούμε, σκέψου. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει καθόλου. Και παίζει μετά και το άλλο ερώτημα. Όταν θα ξεκινήσουμε, θα πρέπει ό,τι λέμε να έχει σχέση με τον κορονοϊό ή ο κόσμος πλέον, ναι, όταν θα ξεκινήσουμε το 2023 να κάνουμε παραστάσεις, θα πει φτάνει με τον κορονοϊό, πείτε μας κάτι άλλο. Τώρα εντάξει, πολλά πράγματα θα φανούν και στο καλοκαίρι που έρχεται, στον Ιούλιο, εκεί που ουσιαστικά έχουμε ανοιχτά θέατρα και στην Ελλάδα τυχαίνει να έχουμε και μεγάλα ανοιχτά θέατρα, δηλαδή έχεις θέατρα 500, 600, 800 θέσεων που μπορείς να διαμορφώσεις με αποστάσεις ασφαλείας έτσι ώστε να γίνει μια παράσταση. Και μετά φυσικά υπάρχει και το άλλο ερώτημα του, ο κόσμος θα πάει, θα φοβάται και αν δεν φοβάται θα έχει λεφτά. Γιατί αυτό ξέρεις είναι το... Αυτό για μένα είναι λίγο αυτό που λένε το elephant in the room. Όλοι μιλάμε για τον κορονοϊό, αλλά ακόμα δεν έχουμε ακουμπήσει το κομμάτι που λέει ότι αυτό είναι μια τεράστια οικονομική κρίση που έχει συμβεί και τόσος κόσμος έχει χάσει τη δουλειά του και τι γίνεται. Έχουμε λεφτά. Υπάρχει κάποιος εκτυπωτής που βγάζει αυτή τη στιγμή λεφτά με αυτές τις εικόνες που βλέπουμε στις ειδήσεις συνήθως που φεύγουν, ξέρεις, τα σεντόνια, τα λεφτά έτσι και κόβουν, έχουν βάλει τέτοιους εκτυπωτές σε σημεία. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πραγματικά. Περιμένω ότι μάλλον κάθε γειτονιά θα βγάλει έναν εκτυπωτή σε λίγο και θα μοιράζει λεφτά. Εντάξει, σκεφτόμαστε ότι με βάση αυτό που λες, ότι δεν ξέρεις τι θα θέλει ο κόσμος από τον κορονοϊό, είσαι και λίγο μπερδεμένος στο υλικό που γράφεις αυτή την περίοδο, έτσι. Φαντάζομαι και εσύ. Δηλαδή, και εσύ καλείσαι να αρθρογραφήσεις, να γράψεις κείμενα. Απλά ξέρεις, εμείς γράφουμε, βγαίνει την άλλη μέρα. Εσύ πρέπει να φτιάξεις ένα υλικό τώρα για την επόμενη παράστασή σου, ας πούμε. Το οποίο ναι, αλλά και για σένα φαντάζομαι είναι παράξενο το να σου περιορίσουν όλη τη δημιουργικότητα σε ένα πράγμα που λέγεται κορονοϊός και lockdown. Δηλαδή, okay, θα γράψουμε πόσα, 10, 15 άρθρα, σε λίγο θα είναι τύπου, ξέρω εγώ, quiz, τι κάλτσες χρησιμοποιείς με τον COVID, δηλαδή θα φτάσεις σε επίπεδο... ποια φρούτα δίνουν καλύτερα. Αρχίζει και γίνεται πλέον σε... Το θεματικό τελείως, ναι. Ναι, δηλαδή μετά τι άλλο θα πιάσεις, ας πούμε, μέσα σε ένα lockdown, θα αρχίσουμε να λέω, φτάνει, ξέρω εγώ, ας περάσουμε σε κάτι άλλο. Ναι. Εμείς δηλαδή ξεκινήσαμε τώρα μέσω COVID μια σειρά στο YouTube με live επεισόδια του Big Talk, που ήταν παραδοσιακά μια συζήτηση με 5 ανθρώπους που μιλάνε για ανούσια πράγματα. Και κάναμε αρκετά, είμαι με τον Γιώργο Αγγελόπουλο, τον Γιάννη Σαρακατσάνη, τον Δημήτρη Μακαλιά και τον Ζήση Ρούμπο. Και κάναμε αρκετά επεισόδια θεματικά lockdown, αλλά σε κάποια φάση βαρέθηκα. Δηλαδή ήμουν σε φάση, okay, έχουμε πιάσει θέματα του στυλ, ποιος θα πρωταγωνιστήσει του χρόνου στην ταινία για τον κορονοϊό. Ποιον θα celebrity θα θυσίαζες για να λυθεί το θέμα. Και άρχιζε και πήγαινε σε γελίες ερωτήσεις και λες, okay, άστο, ας συζητήσουμε κάτι άλλο, ρε παιδί μου, φτάνει. Έπαιξε το μαλλιά, ξέφυγε τελείως, ναι. Δηλαδή, ναι. Τι να πω. Πάντως, γενικά είσαι διορατικός. Δηλαδή, είδα μια συνέντευξή σου που έλεγες ότι το 2009 αποφάσισες να γυρίσεις στην Ελλάδα γιατί ήταν η εποχή με τις ευκαιρίες. Έτσι το γράφω μέσα, η εποχή με τις ευκαιρίες το 2009. Το 2009 ήταν η κρίση. Λέει αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, είδε στο μέλλον, έτσι. Αυτό ήταν το... αυτό μάλλον είναι από αυτά τα αστεία που δεν περνάνε στο χαρτί. Ναι. Περίμενε, θες να πεις ότι το πεις για πλάκα, το διάβασα και δεν το κατάλαβα.
Ναι, ή όχι, δεν το αποτύπωσε καλά ο άνθρωπος που παίρνει τη συνέντευξη. Ρε, παιδί, δηλαδή, ίσως δεν πέρασε ο σαρκασμός μου. Ναι. Ουσιαστικά, ναι, εγώ το 2009 όταν ήταν να γυρίσω ήταν ξεκάθαρο ότι έχει μπει, δηλαδή έχει αρχίσει και τελικιάζει η κρίση, δηλαδή πάει προς τα πάνω. Και όλος ο κόσμος, ξέρεις, που μιλούσα μου λέγε μη γυρίσεις τώρα, είναι η χειρότερη περίοδος, δεν θα έχεις τι να κάνεις. Και το, ας το πούμε το διορατικό, αν θες να το πεις έτσι, ήταν το ότι σκέφτηκα, okay, πότε θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Και στο δικό μου μυαλό είχα βάλει περίπου μια δεκαετία. Δηλαδή ότι η κατάσταση, ξέροντας έστω και λίγο την Ελλάδα και τους ρυθμούς της, θα πάρει μια δεκαετία μέχρι να βρούμε ένα δρόμο ίσως καλύτερο. Οπότε είχα να... Ναι, μετά ήρθε ο κορονοϊός. Έπεσα έξω στη μαδευσιά μου, ναι. Ναι. Αλλά όχι, ήταν ξεκάθαρα η επιλογή, ξέρεις, να γυρίσω μέσα στην κρίση. Δεν είχα ελπίδες ότι τα πράγματα είναι καλά. Ναι, κατάλαβα. Ξέρεις, το διάβαζα και ξέρεις, δεν καταλάβω το σαρκασμό. Και σκεφτόμουν έναν Πολωνό, ας πούμε, το 1938, να γυρίσω στην Πολωνία για πάντα ευκαιρίες. Και το 39 να μην έχει την δράση. Ναι. Παιδιά, τώρα είναι η φάση που υπάρχει ισότητα και μας δέχονται όλους για αυτό που είμαστε και όλα είναι ήρεμα, ναι. Ξεκάθαρα. Τον τύπο που μετακομίζει στην Πίζα, στην Πομπία, 2 μέρες πριν το ηφαίστειο, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα. Κάπως έτσι. Θα νοικιάσω γραφείο στους Δίδυμους Πύργους, 10 Σεπτεμβρίου. Είναι μου η ευκαιρία. Τζάμπα, σου λέω, δεν είναι τζάμπα. Πάντως, όταν γύρισες, το πρώτο που έκανες, ας το πούμε, σεναριακά τουλάχιστον, ήταν να γράψεις για την γενιά των 592 ευρώ. Οπότε, ναι, κατευθείαν πια στην κρίση, λέω, σαν μια μικρή ευκαιρία. Κατευθείαν. Αυτή ήταν η μετάβασή μου από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Ουσιαστικά, αυτή τη σειρά, το 80% το έγραψα όντας στο εξωτερικό, όντας στο Άμστερνταμ. Δηλαδή, έκανα μια πρόταση στο Μέγκα, τους άρεσε, αλλά δεν μπορούσαν να την πραγματοποιήσουν. Μου ζήτησαν μια άλλη ιδέα. Μου λένε, έχεις κάποια άλλη ιδέα? Τους λέω, σαφώς και έχω, σχεδόν έτοιμη, δεν είχα τίποτα. Μου λέει, ωραία, πότε μπορείς να μας την παρουσιάσεις? Τους λέω, θεώρησα ότι μια εβδομάδα θα ήταν ok. Μου λέει, μπορείς 5 μέρες? Λέω, ναι, μπορώ. Και κάθισα σε 5 μέρες και έστησα τη σειρά, τη γενιά, την οποία εγκρίνανε και ξεκίνησα να τη γράφω στο Άμστερνταμ. Την τελείωσα όταν γύρισα εδώ και πρακτικά, ναι, ήταν πιο πολύ από, ξέρεις, λίγο εκεί, λίγο εδώ, από απόσταση. Ήταν, αρχικός τίτλος ήταν η γενιά των 700 ευρώ. Αλλά πάνω που πήγε να βγει το πρώτο επεισόδιο, ρίξανε το βασικό στα 5,92, οπότε το προλάβαμε και κάναμε, ξέρεις, αλλαγή γραφιστικά όλα για να προσαρμοστεί. Τι να πεις τώρα. Αλλά μου κάνει τύπος, δεν ξανά έστειλες πάλι το σενάριο για σειρά, έτσι. Ξέρεις τι. Έκανες άλλα πράγματα, προφανώς, ναι. Okay. Ναι, έκανα άλλα πράγματα και επίσης, επειδή έγραψα μια ολόκληρη σειρά μόνος μου, ζορίστηκα πάρα πολύ, δηλαδή... Είναι πολύ δύσκολο να γράφει 40 λεπτά επεισόδιο, 15 επεισόδια με deadline τύπου το θέλουμε σε 5 μέρες μόνο σου και να μην πέσει η δημιουργικότητά σου και η κωμωδία σου. Δεν είναι τυχαίο που στο εξωτερικό έχουν ομάδες 10 ανθρώπων και γράφουν σενάρια. Και θεώρησα και 20 λεπτά και 10 άνθρωποι. Ναι. Και εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να είναι... Δηλαδή, ένα πράγμα, ας πούμε, που είπα είναι ότι δεν θα κάνω μουσικό μοντάζ στη σειρά. Ξέρεις, αυτά τα μουσικά μοντάζ, ας πούμε, που είναι 40 λεπτά η σειρά και έχει ένα 7 λεπτό που απλά δείχνουν εικόνες και βάζουν ένα γαμμάτο τραγούδι από κάτω και οι άνθρωποι κάνουν πράγματα, πίνουν, τσουγκράνε, χορεύουν, περπατάνε και έτσι περνάνε 7 λεπτά στο επεισόδιο χωρίς να έχει γίνει τίποτα. Εγώ είχα πει, όχι, δεν θα κάνω τέτοια πράγματα. Θα πάω full, ρε παιδί μου, πυκνό, γραμμένο, ατάκα στην ατάκα. Και είναι μεγάλο ζόρι, δηλαδή ζορίστηκα αρκετά για να γίνει αυτό και ίσως μου άφησε και ένα κατάλοιπο ότι μην το ξανακάνεις. Δηλαδή, άμα δεν μπορέσεις να βρεις μία δομή όπου υπάρχουν 3-4 άνθρωποι και μοιράζονται ιδέες και φτιάχνεται ένα σενάριο της προκοπής, μην ξαναμπείς σε αυτό το τρένο.
Ναι, απλά επειδή ξέρεις, έχεις αυτή την παρέα, ας πούμε, δηλαδή το ρούμπο, το μακαλιά, που μένετε και μαζί, έτσι, έχετε πιάσει ένα σπίτι μαζί. Ναι, ρε, είμαστε γέροι του Muppet Show, μένουμε μαζί εδώ και χρόνια. Πώς και δεν το έχετε σκεφτεί, δεν το έχετε κάνει. Ξέρεις, μετά μπαίνει το θέμα των χρημάτων, γιατί αυτό που σου λένε στα κανάλια είναι όταν τους λες, ξέρεις, μπορώ να φτιάξω μια ομάδα, σου λένε φυσικά. Εννοείται να φτιάξει μια ομάδα, πόσα θέλεις, πόσα άτομα. Σκεφτόμουν ότι 6 θα ήταν ωραία. Ναι, φυσικά να φτιάξουμε 6. Το ποσό του σεναριογράφου για του 6. Οπότε καταλήγεις πάλι να δουλεύεις πολλές ώρες. Σίγουρα το αποτέλεσμα βγαίνει καλύτερο, αλλά καταλήγεις να μην μπορείς να βιοποριστείς αυτό το πράγμα. Γιατί όταν γράφεις ένα σενάριο, η αλήθεια είναι ότι σου παίρνει την πλειοψηφία των ωρών της ημέρας. Δηλαδή, φαντάσου και εσύ γράφεις ένα άρθρο, το δουλεύεις, την υδρώνεις, η φάτσα σου είναι σαν να μου λες, όχι, μου παίρνει 5 λεπτά. Μεταξύ μας αυτό, έτσι. ένα από αυτά τα... Ένα, ρε παιδί μου, έτσι καλό σου άρθρο για το οποίο είσαι περήφανος. Ναι. Αλήθεια, μπορεί να πάρει και μια μέρα αυτό. Δηλαδή μια αυτό μέρα, μπορεί να πάρει. Ναι, και λίγο την άλλη. Αλλά και λίγο έχω την άλλη. Την άνεση από το site, όταν του λέω. Και κάνεις και rewrites, δηλαδή ξέρω εγώ, το τελειώνεις και μετά το περνάς άλλα 2-3 χέρια, ας πούμε. Κοιτάξτε, κοιτάς, το ξανακοιτάς. Ναι, αλλά όχι με. Rewriting, δηλαδή το ζόρι, πώς να σου πω. Δεν μπορεί να το παρατήσει και μετά 5 λεπτά να μου έρθει κάτι για να το ξανανοίξω. Δεν το κάνω. Τακτική, ας το πούμε. Ναι, όχι. Εντάξει, απλά το αυτό. Ναι. Αυτό βλέπεις, δηλαδή, ένα σωστό άρθρο, ρε παιδί μου, μεστό, που ξέρεις, σε γραπώνει και το διαβάζεις όλο, γιατί ειδικά στο ίντερνετ που είναι ο δικός σου χώρος, το attention span είναι 4,5 δευτερόλεπτα, δεν ξέρω πώς έχει φτάσει. Νομίζω ότι παίζει να είναι και 0,2 δευτερόλεπτα. Για να κάνεις 4 scroll down και να το διαβάσεις όλο, πρέπει να είναι διαμάντι. Οπότε, ναι, θέλει. Ξέρεις, χρόνο, δουλειά, επιμονή, είναι δύσκολο. Ναι, κατάλαβα. Υπάρχει κάποια κομική σειρά που αρέσει σε όλους και δεν σου αρέσει σένα? Κοίταξε, ένα πράγμα στο οποίο ποτέ δεν συνδέθηκα πάρα πολύ είναι οι σειρές τύπου South Park, Simpsons. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο δεν πολύ συνδέομαι με τα... Να τα πω τώρα, animation, cartoon, όπως θες. Παρόλο που μοιάζω με cartoon και θα έπρεπε να ταυτίζομαι πιο πολύ με αυτούς τους χαρακτήρες, γιατί μοιάζουν με μένα. Δεν ξέρω, ποτέ δεν. Δηλαδή, έχω δει πάρα πολλά επεισόδια, αλλά ποτέ δεν ήμουν, ξέρεις, το binge watch. Όχι, να δω το επόμενο, όχι, να δω το επόμενο. Δεν ήταν το κομμάτι αυτό που με τράβαγε. Και ξέρω ότι είναι διαμάντια, ξέρω ότι το γράψιμο είναι απίστευτο, ότι. Κάποιες φορές ξεπερνάει σε γράψιμο και μία άλλη κομική σειρά με κανονικούς, ας το πούμε, χαρακτήρες. Αλλά δεν ξέρω, δεν με τράβηξε ποτέ. Και ναι. Αν έλεγες αγαπημένη ελληνική δραματική σειρά. Χριστί, δεν έχω αγαπημένη, δεν μ' αρέσει το δράμα. Είμαι από τους ανθρώπους πάντα που δεν ξέρω γιατί, ένιωθα, ήμουν από αυτούς, δεν ξέρω αν είχες αυτούς τους φίλους, φαντάζομαι μπορεί να ήσουν και εσύ ένας από αυτούς. Που βλέπανε δράμα και επί τόπου θέλανε να το κανιβαλίσουν. Θέλανε, ξέρεις, να καταστρέψουν την εμπειρία για τον άνθρωπο που καθόταν δίπλα και το απολάμβανε αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, που έβλεπες κάτι και τον έβλεπες τον άλλο να συγκινείται και πέταγες το αστείο και του κατέστρεφες όλο αυτό το συναισθηματικό πράγμα που είχε δημιουργήσει το δράμα. Ήμουνα πάντα αυτός. Δηλαδή, όποτε έβλεπα δράμα, σκεφτόμουν παροδία, δεν σκεφτόμουν δράμα. Εννοείται έχω δει πολλές δραματικές σειρές και έχω δει και ταινίες που μου αρέσουν, αλλά στην Ελλάδα δεν ξέρω, δεν με έπεισε ποτέ. Τώρα, ναι, δεν, χωρίς να θέλω να πω κάτι, ξέρεις, για τις καλές δουλειές που γίνονται, ρε παιδί μου, αλλά ακόμα, ναι, ακόμα, τι να σου πω, ξέρω, ακόμα και το νησί που το θεωρώ μια άρτια δουλειά, καλλιτεχνικά απίστευτη, το βλέπα με τη γυναίκα μου και απλά το, ξέρεις, το κανιβάλιζα. Δηλαδή, δεν μπορούσα. Δηλαδή, θυμάμαι τη σκηνή που δίνει το χέρι σε slow motion από τη βάρκα και το βλέπω και είχε δακρύσει και της πήγαινα το χέρι μπροστά στη φάση. Ας πούμε. Δεν μπορούσα. Ίσως είναι ανοριμότητα και... Όχι, δεν είναι ανοριμότητα, μην το λες, όχι.
Μια χαρά. Ναι. Και πριν που είπαμε για το Ρούμπο και το Μακαλιά, ήθελα να σας ρωτήσω πώς γνωριστήκατε και πώς κολλήσατε το σχολείο. Τον Δημήτρη, το Δημήτρη το γνώρισα σε casting της γενιάς των 592 ευρώ, που όπως είπαμε πριν είχα γράψει το σενάριο. Το αστείο αυτής της ιστορίας είναι ότι ο Δημήτρης Μακαλιάς μπαίνει σε ένα δωμάτιο, μέσα είναι σκηνοθέτης, βοηθός σκηνοθέτης, παραγωγός. Σου λέω τώρα την ιστορία μέσα από τα μάτια του Δημήτρη Μακαλιά, και στη γωνία βλέπει ένα παιδάκι λεπτό, αδύναμο, που κρατούσε ένα χαρτί, του λέει ο σκηνοθέτης πάμε, και αυτό το παιδάκι του έδινε τις ατάκες, δηλαδή έκανε τον άλλο ρόλο, ρε παιδί μου, για να παίξει ο Δημήτρης το ρόλο που θέλαμε να τον δούμε. Και έφυγε από εκεί και εντάξει, ήταν και ένα παιδάκι μέσα, το οποίο, τι κάνει αυτό το παιδάκι, μου δίνει τις ατάκες. Μετά κατάλαβε ότι εγώ έγραφα τη σειρά, έτσι γνωριστήκαμε λοιπόν με τον Δημήτρη. Δηλαδή μετά φαντάσου πήγε, του είπα μπράβο ρε εσύ, πολύ καλός ξέρω εγώ, δηλαδή το πέτυχες ακριβώς όπως το ήθελα και πάλι δεν κατάλαβε ότι εγώ είμαι αυτό. Σε φάση δεν ξέρω τι άλλο έπρεπε να του πω. Έτσι γνωριστήκαμε με τον Δημήτρη και μετά έρχεται το κάψε το σενάριο όπου ξεκινά ο casting. Και πάλι η ιστορία είναι μέσα από την οπτική του Δημήτρη, όπου δεν τον καλώ τον Δημήτρη στο casting. Έχω καλέσει, ούτε που ξέρω, 100 άτομα. Όποιος είχε πει αστείο στη ζωή του, είχε περάσει από αυτό το casting. Και για κάποιο λόγο δεν ξέρω γιατί, τον Δημήτρη δεν τον είχα καλέσει. Ενώ τον θεωρώ και τον θεωρούσα εξαιρετικό ηθοποιό. Και πήρε τηλέφωνο, μίλησα με την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και λέει, σε παρακαλώ μπορείς να του πεις να περάσω κι εγώ από casting. Με παίρνει και ο Άννα, μου λέει εσύ θέλει και ο Δημήτρης. Λέω εντάξει, άμα θέλει, ας έρθει. Και όντως ήρθε και ήταν εξαιρετικός. Δηλαδή, ήταν λάθος μου που δεν τον είχα καλέσει. Και μέσα σε διάφορους κύκλους casting για το κάψε το σενάριο, αφού είχαμε κάνει ένα πρώτο μεγάλο casting, δεν είχα βρει ακριβώς αυτό που ήθελα. Και έτυχε να κάνουμε ένα δεύτερο γύρο που βρήκαμε κάποιες άλλες ομάδες θεατρικές, όπως ήταν η Εξάνιμο. Η Εξάνιμο ήταν μια ομάδα που ήταν ο Ζήσης Ρούμπος και άλλοι πολύ ταλαντούχοι κομικοί ηθοποιοί. Και εκεί γνώρισα, δηλαδή ήρθε όλη η ομάδα να κάνει casting και γνώρισα το Ζήση. Εγώ νόμιζα ότι ήσασταν παρέα από πριν, μου έβγαζε αυτή την αίσθηση. Δεν κατάλαβα ότι γνωρίστηκατε εμείς τη δουλειά, ας πούμε. Νόμιζα ότι ήσασταν από πάντα συγκάτοικοι. Ναι, όχι, δεν έχουμε. δεν είμαστε φίλοι. Όχι, τους γνώρισα και τους δύο σε casting που είχα κάνει για τις δύο αυτές δουλειές. Αλλά εντάξει, ναι, από τότε έχουμε. Πάνε και πολλά, πάει περίπου μια δεκαετία. Οπότε, ξέρεις, εντάξει, πλέον μπορείς να πεις ότι είμαστε τρεις άνθρωποι που δουλεύουμε τόσα χρόνια μαζί, που λογικά στο μυαλό πολλών ανθρώπων έχουμε ξεκινήσει μαζί και υπήρχαμε πάντα μαζί. Ναι, αλλά κατά βάθος μισιόμαστε. Καλά, εντάξει. Μα έτσι είναι αυτό το επάγγελμα. Έτσι είναι αυτό το επάγγελμα. Είναι ωραίο. Έβλεπα τώρα το Last Dance, το ντοκιμαντέρ για τους... Βλέπουν όλοι τι γίνεται αυτό, πραγματικά. Δεν έχω δει το λεπτό. Άμα το βλέπω εγώ, είναι ξεκάθαρο ότι το βλέπουν όλοι, για να φτάσω να το δω εγώ, δηλαδή που δεν έχω καμία σχέση με το άθλημα και με το... Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο γιατί αυτό, ο καθένας παίρνει και κάτι διαφορετικό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω τη λειτουργία μιας ομάδας. Το πώς δούλευε αυτή η ομάδα, το τι κόντρες υπήρχαν, το πώς είχες ένα συνεργαζόντουσαν. Είναι πολύ καλό φτιαγμένο ντοκιμαντέρ. Εντάξει, αν το δω έτσι, θα το δω πιο πολύ ξέρω για την νοσταλγία. Καλά, σου φέρνει σίγουρα και νοσταλγία. Θα σου θυμίσει λίγο τα παππούτσια που φοράει στο Λύκειο, θα σου θυμίσει... Είναι, ναι, είναι αυτό που βλέπεις πράγματα και ταυτόχρονα σου έρχονται και δικές σου άσχετες αναμνήσεις. Γιατί είναι σκοτεινή, α πούμε, και εσύ ήταν συμμαθητή σου που είχε πει το τάδε. Ναι. Αυτό βλέπεις το Ρόντμαν και λες, καλά, πόσο τρελός ήταν αυτός ο τύπος, ξέρω εγώ. Και τώρα ο Ρόντμαν, άμα τον βάλεις κάπου στην Αμερική, είναι ίσως ο πιο ουδέτερος τύπος που υπάρχει. Θα τον βλέπει και λένε, τι, μόνο 12 πίρσινγκ έχεις, τι, μόνο 8 τατουάζ. Είναι σχεδόν mainstream. Τελευταία ερώτηση. Αν αυτό που ζούμε τώρα με την πανδημία το είχε γράψει ένας κωμικός, Έλληνας, ξένος, ξέρεις, όχι μόνο startup comedy, οποιοδήποτε, ποιος πιστεύεις θα το έγραφε? Κοίταξε,
Νομίζω ότι μία από τις καλύτερες πένες stand-up comedian αυτή την περίοδο θεωρώ ότι είναι ο Ρίκι Τζερβές. Δηλαδή, όχι αυτή την περίοδο, ο άνθρωπος είναι solid writer πολλά χρόνια τώρα, ας πούμε. Και νομίζω ότι θα μπορούσε να σκεφτεί κάτι τέτοιο, ας πούμε, και να το περάσει μέσα τις ανθρώπινες σχέσεις και να είναι και λίγο εναλλακτικό, ξέρεις, να μην είναι ίσως τόσο mainstream. Θα μ' άρεσε, δηλαδή, να δω κάτι τέτοιο δικό του από το Ρίκι Τζερβές. Το Afterlife το βλέπεις, το έχεις δει? Ναι, το έχω δει. Ναι, είναι εξαιρετικό. Είναι, δεν ξέρω, είναι... μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, το δικό σου χιούμορ όμως δεν μοιάζει με του Ρίκι Τζερβέ. Δηλαδή δεν είσαι... Κοίταξε! Αυτό το μηδενιστικό λίγο το... Όχι, νομίζω ότι γενικά σαν άνθρωπος μ' αρέσει να γελάω και μ' αρέσει να... και τα εκτιμώ όλα τα είδη. Υπάρχουν κάποια είδη τα οποία ίσως δεν, ξέρεις, δεν με κάνουν τόσο πολύ να γελάω. Μπορεί να ακουστεί ρατσιστικό αυτό, αλλά ας πούμε με hardcore μαύρους κωμικούς δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα. Δηλαδή, όταν μιλάμε, ξέρω εγώ, για έναν hardcore μαύρο κωμικό ο οποίος αναφέρεται σε full cultural θέματα των μαύρων, της ζωής των μαύρων, της οικογένειας των μαύρων, των σχέσεων των μαύρων, όλα αυτά, ξέρεις, επειδή δεν είναι ο κόσμος μου, δεν έχω τις προσλαμβάνουσες, το χάνω, δεν μπορώ να γελάσω. Δεν συνδέομαι. Αυτό είναι το πιο βασικό πράγμα, νομίζω, στην κωμωδία. Να σ' αγγίζει και να καταλαβαίνεις αυτό που λέει. Άρα, ναι, ας πούμε, αυτό είναι μια περίπτωση. Αλλά γενικά βλέπω τα πάντα, γελάω με τα πιο πολλά και μ' αρέσουν όλα τα είδη. Τώρα, το είδος που, ξέρω εγώ, ταιριάζει σε μένα ή μ' αρέσει να κάνω, ναι, όντως δεν είναι του Ρίκι Τζερβές το είδος. Αλλά, ναι, αυτό έχει να κάνει με το πώς, ξέρεις, σου έρχονται τα αστεία. Πώς μπαίνουν μες στο μυαλό σου, με ποια δομή μπαίνουν. Ποτέ δεν... Ο Ρίκι Τζερβές έχει μια ανάγκη, ρε παιδί μου, να πιάσει όλα αυτά τα πολύ G's θέματα, όλα αυτά τα edgy θέματα και να κάνει τον κόσμο να γελάσει μέσα από αυτά. Και είναι μια βαθιά ανάγκη, νομίζω, δική του, την οποία εγώ δεν την έχω. Mm-hmm. Δεν έχω, ξέρεις, κανένα τέτοιο φετίχ και θέμα, ας πούμε, να πιάσω το age ή, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άκυρο και να κάνω τον κόσμο να γελάσει. Είμαι λίγο πιο... Γι' αυτό είπα και δεν είμαι καλλιτέχνης. Είμαι ένας διασκεδαστής. Γι' αυτό δεν παίρνω και το επίδομα. Δώστε μου το επίδομα. Να κλείσουμε αυτή την παράκληση. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Από πένες, ας το πούμε έτσι, κομικές πένες που γράφουν άρθρα που... έχεις κάποιον που ξένο Έλληνα που να διαβάζεις, που να σ' αρέσει, που να έχεις, ξέρεις, που να διάβασες όταν ξεκίναγες και να πεις ωραίο αυτό, πολύ ωραία γράφει? Κοίτα, δεν θυμάμαι ονόματα καθόλου, θυμάμαι site, δηλαδή διαβάζα και διαβάζω πάρα πολύ το Funny or Die. Ναι, ωραίο. Απλά όλα αυτά και το college humor, ας πούμε, πάρα πολύ. Απλά το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί τώρα σιγά σιγά το έχουν γυρίσει σε βίντεο. Δεν σπάνε αυτά, καταλαβαίνεις. Ναι, γενικά... Πάρα πολύ. Και μετά το έχουν γυρίσει όλοι εκεί, οπότε δεν μπορώ να σου πω τώρα κάποιον. Λίγο, το Funny or Die. Η αλήθεια είναι ότι όντως... Ναι, η αλήθεια είναι ότι όντως γυρνάει σε βίντεο. Δηλαδή, πάει προς τα εκεί. Οι άνθρωποι που γράφαν άρθρα τώρα μπορεί να τα βγάλουν σε βίντεο, ναι. Το οποίο είναι ωραίο, ενώ είναι ωραίο με να βγουν σε βίντεο, αλλά είναι ωραίο και το γραπτό, ρε παιδί μου. Έχει μια άλλη, μια άλλη τελετουργία, μια άλλη... Ναι. Πώς σου φαίνεται ότι ο πιο πολύς κόσμος λογικά σε διαβάζει στην τουαλέτα? Το έχεις σκέφτει ποτέ αυτό, δηλαδή? Να σου πω, δεν το έχω σκεφτεί. όταν γράφεις, σκέφτεσαι ότι κάποιος αυτά μπορεί να τα διαβάζει στην τουαλέτα? Εγώ, ας πούμε, όταν φτιάχνω βίντεο στο YouTube, το σκέφτομαι πολλές φορές ότι τώρα αυτό ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου λογικά παίζει να το βλέπει στην τουαλέτα. Όχι, κοίτα, όταν γράφεις, γενικά δεν σκέφτεσαι ότι άλλος το διαβάζει. Δηλαδή, κάνεις ένα like και λες, α, το είδε ένας άνθρωπος, οκ. Ξέρεις, δεν μπορεί να καταλαβαίνεις τι γίνεται.
Εσύ όταν είσαι στην παράσταση, καταλαβαίνεις ότι είναι από κάτω άνθρωποι, έτσι. Σου ναι, μιλάνε, φωνάζουν, βλέπεις. Αυτό έχεις, έχεις το... Ναι. Και πολύ μπορεί να τα βάλεις στο Facebook ή στο Twitter και να πάρεις δύο like να σου πει κάποιος κάτι. Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται, ξέρεις. Αυτό. Το Cracked επίσης είναι πολύ καλό site. Αυτό το ξέρω. Ισχύει, ισχύει. Εσένα δηλαδή το... Ναι, το Cracked, το Cracked πολύ καλό, ναι. 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 Ισχύει ότι το δικό σου κομμάτι, το οποίο είναι κωμικό, ας πούμε, είναι, είναι αυτό που, που είναι σαν το ραδιόφωνο, ρε παιδί μου, που μιλάς και δεν ξέρεις τι γίνεται. Ενώ ξέρεις, στο stand-up έχεις την άμεση αντίδραση, γέλιο ή θάνατος. Και ενώ ναι, στο γραπτό, ας πούμε, πολλές φορές το χάνεις αυτό, δηλαδή δεν ξέρεις, ο άλλος τώρα γελάει, του, μόνο μέσα από like, ας πούμε, και από σχόλια. Μπορεί να το στείλεις σε φίλους, ξέρεις, να εκτιμάς λίγο την γνώμη. Ναι. Να σε προειδέψουν, θα σου πούν την αλήθεια. Αυτό ναι. Δεν έχει κάτι άλλο, δεν έχει κάποιος αλλιώς. Αλλά θέλεις να μιλάς τώρα, λες, ξέρουν τι κάνω. Έπρεπε να... Κοίτα, όχι, η αλήθεια είναι ότι φαντάζομαι πλέον έχεις καταλάβει ότι τα άρθρα σου, ας πούμε, ξέρεις, έχουν γίνει... Κάποια. Λίγα, αλλά ξέρεις, δεν μπορείς να φοράς, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά γενικά στα άρθρα, πώς σου είπα εγώ τώρα για το Cracked και το Funny or Die, σου είπα κατευθείαν το site. Οπότε και στα άρθρα, ο άλλος θυμάται το site πιο πολύ. Δεν θυμάται τόσο ποιος το έχει γράψει. Όχι. Ξέρεις τι, αλλά νομίζω το άλμα, το άλμα γίνεται όταν πλέον... όταν πλέον μπαίνουν σε ένα site για να διαβάσουν έναν άνθρωπο και νομίζω ότι για σένα πλέον έχει γίνει αυτό το άλμα. Δηλαδή πλέον, ξέρεις, είσαι... Ναι. Γιατί όχι. Ωραία. Στόχος μου να σε κάνω να κριντζάρεις τόσο πολύ. Κριντζάρει ολόκληρος, βάζει. Κάνω 5 λεπτά. Που να σπάσεις το κομπιούτερ. Για το κριντζάρισμα, ήρθα από εκεί που είπα, το σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και λέω, ωραία, κουμπίρος, ευχαριστούμε. Πες μου, με τον Λευτέρη, αυτό πώς ξεκίνησε? Το Λευτέρη Παπαδόπουλο. Ναι, δηλαδή... Δεν το έκανα εγώ πρώτος. Δηλαδή, το έκανε ένας τύπος πάρα πολύ ωραία στο Twitter καταρχήν. Το έκανε ένας τύπος το 2013, το έκανε πολύ ωραία στο Twitter. Πιο παλιά το έκανε και ο Τσίπρος μας. Δηλαδή, είναι μια φιγούρα που ήδη τη σατυρίζανε για αυτό το πράγμα, καταλάβες. Και πώς βρήκες τη φωνή του, δηλαδή διοχετεύτηκε από μέσα σου εύκολα? Καταλαβαίνεις τι εννοώ, δηλαδή, γιατί γράφεις και γράφεις τη φωνή αυτού του ανθρώπου, ας πούμε. Να σου πω ποιο είναι, τι... Τέλος πάντων, δεν έχω περίεργα τώρα, γιατί με κάνεις την κριτζάρα, έτσι. Απλά βάζεις πολλές ώρες και τον ακούς σε βίντεο και διαβάζεις δικά του πράγματα. Αυτό δεν βρίσκω άλλη λύση, ας πούμε. Δηλαδή, είτε κάνεις αυτό, είτε κάνεις ένα ελέφαντο, είτε ξέρεις. Θα τον βάλεις, να πεις τώρα κάνω αυτό. Και περνάει μέσα. Ναι. Σημειώνεις εκφράσεις. Έχει μεγάλη σημασία. Ναι, τα catchphrases, ας πούμε, ναι. Σημειώνεις κτλ. Και μετά, αφού έχεις μπει σε αυτό το mood, σου βγαίνει, ας πούμε. Ή δεν σου βγαίνει, δεν ξέρω. Δεν είναι και κάθε φορά, θα λέω έτσι. Κοίταξε, γενικά η δική σας δουλειά είναι πολύ δύσκολη, διότι καλείστε να παραδίδετε ένα γραπτό κάθε πόσο είναι, 1-2 μέρες, δεν ξέρω. Αλλά... Κανονικά πρέπει να ξέρεις κάθε μέρα, απλά. Κάθε μέρα δεν έχει άλλες τις ίδιες απαιτήσεις από σένα. Ναι, ναι. Είναι δύσκολο και είναι λογικό ότι κάποια πράγματα, δηλαδή σε οποιοδήποτε κομμάτι και να το δεις, δηλαδή άμα δεις και μια δική μου παράσταση, θα δεις ότι κάποια κείμενα είναι πολύ καλύτερα από άλλα κείμενα, είτε θέλουμε να το παραδεχτούμε είτε όχι. Εντάξει, δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, θα σε αφήσω να μην γυρίσω τη συνέντευξη τούμπα και αρχίσω να σε ρωτάω και άλλα πράγματα. Είναι ήδη, ξέρεις, το φως, ας πούμε, έτσι, αυτό που έχω. Δεν έχει καμία σχέση με το δικό σου. Είναι, ταιριάζει με το κριτζάρισμα, ταιριάζει, δηλαδή. Οκ, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να ξαναπώ. Εγώ ευχαριστώ. Θα τα πούμε σύντομα. Να είσαι καλά. Εσύ. Καλή συνέχεια. Καλά.